γη για να γεννά. Καρπός, μολόγια, τα αγαθά του κόσμου ολόγυρά μας. Φτωχή, αλουμόδιαστη, άκαρπη μονάχα η εργατιά. Εμείς οι εργάτες, είμαστε που με τον υδρότα μας ζυμώνουμε τον κόσμο το ψωμί. Πιο δυνατά και από τα σπαθιά τα χέρια τα δικά μας. Και μόνο τα εισόδημα σκάφτουν τα γεπροτή. Στον κόσμο τους θησαυριστές, τον δυο σου εργάτη, μόνοι στον τρόνο αδικητές χωρίς τροπή. Αγκαλιαστείτε αδέρφια αυτή, με μια καρδιά, μια γνώμη. Δικαιοσύνη βρόντιξε και λάμψε προκοπή σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Το σύνθημα της φετινής πρωτομαγιάτικης απεργίας λέει και πρωτοφωνάζει ότι οι αγώνες των εργατών όλων του κόσμου θα νικήσουν. Πρωτοφωνάζει απέναντι στις φωνές που αντιμετωπίζουμε στη χώρα μας, όπως και στη πόλη μας, που μας καλούν να μείνουμε στον δρόμο του ρεαλισμού, με σκυμμένο το κεφάλι, να εμπλουτιζόμαστε σε κυβερνητικές εναλλαγές, επιλογή του μικρότερου κακού και στο μονόδρομο της εξουσίας των αφεντικών. Απέναντι λοιπόν σε αυτές τις φωνές, οι εργατικές κινητοποιήσεις στη χώρα μας και σε μια σειρά χώρες στέλνουν εκποδοφόρα μηνύματα αγωνιστικής ανάτασης. Δεν θα θυσιάσουμε τη ζωή μας για τα κέρδη τους. Με αφορμή το πρόσφατο έγκλημα στα Τέμπη, φάνηκε στα μάτια περισσότερων εργαζομένων και νέων ανθρώπων ως η αιτία που αντιμετωπίζει την ανθρώπινη ζωή. Ως καύσιμη ύλη για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων δεν είναι κάποια αυλεψία ή προσωπικό λάθος. Λένε ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό. Όπλο μας ήταν και είναι η αλληλεγγύη, όπως τους εργάτες που απεργούσαν και συναντούσαν την εργοδοτική βία και την καταστολή. Η αλληλεγγύη που εκφράστηκε με συγκινητικό τρόπο γύρω από τις μεγάλες φυσικές καταστροφές που έπληξαν τη χώρα και γειτονικούς λαούς όπως την Τουρκία, στην Αλβανία και αλλού. Η ουσιαστική στήριξη στους μετανάστες εργάτες κόντρα στις ρατσιστικές απόψεις και το δολοφονικό χέρι των θησαυρητών. Η γνήσια και η πραγματική ενότητα των εργαζομένων που εκφράζονται στις γειτονιές κόντρα στους πληστηριασμούς, στις διακοπές ρεύματος και αποδεικνύουν πως το σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό» δεν είναι μια υπερβολή, αλλά ο δρόμος που πρέπει να καθίσουμε στις σημερινές συνθήκες. Σήμερα υπάρχει διέξοδος. Με τους αγώνες μας μπορούμε να τους ανατρέψουμε. Αυτός είναι ο δρόμος ώστε να αλλάξει ο σημερινός αρνητικός σχετισμός δύναμης. Αυτός είναι ο δρόμος ώστε να σπάσουμε τα δεσμά της εκμετάλλευσης. Να τραβήξουμε το δικό μας δρόμο ανάπτυξης που θα έχει ως μοναδικό κίνητρο την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Που στο επίκεντρο θα βρίσκεται ο άνθρωπος, η παραγωγή του πλούτου. Αυτό φοβούνται, αυτό τρέχουμε. Και αυτό θα κάνουμε το φόβο τους δηλαδή πράξη. Την 1η Μάη ως μέρα μνήμης, δράσης και αγωνιστικής συνέχειας, μας καλεί να κοιτάξουμε κατάματα την πηγή των δεινών που αντιμετωπίζει η στηρητική πλειοψηφία του εργαζόμενου λαού. Δηλαδή, τη συσσόρευση του πλούτου που το δημιουργούν οι πολλοί και την αρπαγή του από μια παρασιτική χούφτα λίγων που ιδιοποιούνται όλο αυτό το πλούτο παραδίδοντας τους παραγωγούς του θείου πόδια και εξαφλίωση. Ζήτω η εργατική πρωτομαγιά! Στεφάνη καταθέτει υπό ΑΕΑ παράρτημα ναού σας. Στεφάνη καταθέτει η λαϊκή σπόρωση δήμου ναού σας. Στεφάνη καταθέτει ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Δήμου Νάου σας. Στεφάνη
καταθέτει το σωματείο εργαζομένων του Μπουτάρη. Επόμενο. Στεφάνη καταθέτει το Συνδικάτο Υποδόμων Άουσας. Ο Αγροτικός Σύλλογος Νάουσας Μαρίνος Αντίπας. Στεφάνη καταθέτει το Εργατικό Κέντρο Νάουσας. Στεφάνη καταθέτει την κομματική οργάνωση Νάουσας του ΚΚΕ. Συναγωνιστές, πριν ακολουθήσει η πορεία μας προς τη συγκέντρωση και ειδική πλατεία. Στεφάνη καταθέτει, με συγχωρείτε, το σωματείο του Βαρβαρέσου. Πριν λοιπόν ακολουθήσει η πορεία μας προς τα κάτω, να κάνουμε ενός λεπτού συγγύη.